Μπορεί να περιοριστεί και να συμπιεστεί μέχρι εξαφανίσεως εάν ισχύουν κανόνες, ρυθμίσεις και νόμοι. Με αυτή την έννοια θεωρώ ότι ζούμε σε ένα τοπίο όπου υπάρχουν κανόνες, υπάρχει τάξη, υπάρχει διαδικασία. Σας απαντώ ότι είναι το τέλος της ευνοϊκρατίας. Σας απαντώ ότι έχουμε ένα ισχυρό. Είναι το πρώτο χτύπημα αντίον της διαπλοκής, ναι ή όχι? Κοιτάξτε, υπήρξαν και άλλα σημαντικά χτυπήματα κατά τη διαπλοκή. Ναι, το θεωρώ μια σημαντική αρχή, βέβαια. Άρα, η διαπλοκή ήταν ο Α και το Σταρ. Όχι, δεν ήταν διαπλοκή ο Α και το Σταρ. Διαπλοκή, αν το θέλετε, ήταν το γεγονός ότι ενώ υπήρχε ψηφισμένος νόμος του Ελληνικού Κοινοβουλίου να υπάρχουν τα τέλη συχνοτήτων, δεν τα καταλόγιζαν στους καναλάρχες. Γιατί τους θέλαν να τους κάνουν δώρο. 50 εκατομμύρια. Διαπλοκή, αν θέλετε, είναι ότι ενώ το Μνημόνιο 1 το 2010, αυτό το οποίο υπέγραψε η τότε κυβέρνηση, έλεγε να έχει το δημόσιο έσοδα 350 εκατομμύρια από την αδειοδότηση των τηλεοπτικών συχνοτήτων και φτάσαμε να γκρεμιστεί το παλιό πολιτικό. Βέβαιως μπορώ να σας το δείξω. Το είπε και άλλος συνάδελφός σας και μετά με πήρε τηλέφωνο και μου λέει συγγνώμη, έκανα λάθος. Υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Την Παρασκευή ήταν εδώ. Θα σας το φέρω. Το εμπεριέχει το Μνημόνιο 1. Ψάξτε το. Είστε δαιμόνοι ρεπόρτερ. Το Μνημόνιο 1, επειδή το έχουμε διαβάσει. 350 εκατομμύρια. Κάντε λάθος. Περιέχει μόνο. Ακούστε με λίγο. Περιέχει μόνο για το φόρο τη διαφήμιση. Όσο για τα τέλη των συχνοτήτων, μπορείτε να ρωτήσετε τον πρόεδρο τη Δημοκρατία, τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο, πως υπουργό εσωτερικών. Είχε υπογράψει να αποδίδονται και να υπάρξει συμψηφισμός με τις προβολές των σποτ των κομμάτων σας για τον Έμφυα, για τις συντάξεις κτλ. Και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και όλων των κομμάτων για να υπάρξει συμψηφισμός. Λέω λοιπόν ότι το ζήτημα ούτε αρχίζει ούτε τελειώνει με μια τέτοια διαδικασία. Αυτό το οποίο πρέπει όλοι να συμφωνήσουμε όσοι θέλουμε να υπάρχουν διαδικασίες στη χώρα, ανεξάρτητα αν συμφωνούμε με αυτές τις διαδικασίες που βάζει αυτή η κυβέρνηση, είναι ότι βρισκόμαστε σε αυτή την περίοδο και ότι αυτή η διαδικασία πρέπει να επεκταθεί, οι κανόνες, οι όροι, οι προϋποθέσεις και στους χώρους και στους χώρους τους λοιπούς. Θα υπάρχουν και κανονισμοί ευπρέπειας? Τι εννοείται κανονισμοί ευπρέπειας εμείς? Για τον, κοιτάξτε, αν με ρωτάτε σοβαρά και ευθέως, θέλω να σας πω ότι εγώ βλέποντας Sky αυτές τις μέρες είδα δύο πολύ μεγάλες απρέπειες. Για πείτε μας. Και θα σας το πω ευθέως. Πολύ μεγάλες απρέπειες. Δημοσιογράφος, έγκριτος, σοβαρός, νεαρός, να αποκαλεί το Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης φασίστα. Ναι. Πού το είδατε αυτό στο Sky? Στο Twitter του κυρίου Υποφάντη το είδα. Το Twitter, ακούστε με λίγο, και κύριε είδα Ζαχαριάδη. Και τον κύριο Παπαδημητρίου. Θα διορθώσω αυτό που είπατε. Το Twitter είναι ένα προσωπικό μέσο. Α, μάλιστα. Ο καθένας εκφράζει προσωπικές του. Διαφοροποιήστε από αυτό λοιπόν. Από ποιο? Από το Twitter του κυρίου Υποφάντη. Γράφει Twitter Υποφάντης, δεν γράφει Twitter Πούτρας, ούτε Twitter Sky. Ναι, γράφει όμως δημοσιογράφος στο Sky και τα λοιπά. Τι πάει να πει αυτό? Το δεύτερο, εμένα μου είναι εξαιρετικά συμπαθής ο κύριος Υποφάντης. Οι άλλοι που ζητάγανε κεφάλια στο Σύνταγμα, τι είναι? Επιτρέψτε μου τώρα, δεν είναι όλα τα ίδια. Δεν είναι όλα τα ίδια. Αυτά που είπε ο κύριος Πιταράς για τη Μακρόνησο ήταν λάθος, σημαντικό λάθος. Και αυτά που είπε ο κύριος Παπαδημητρίου για φασιστικές πρακτικές του κυρίου Παπά ήταν λάθος, κατά τη γνώμη μου. Και αυτά τα οποία είπε ο κύριος Πορτοσάλτε ήταν λάθος. Τι είπε ο Πορτοσάλτε? Δεν πιστεύω. Φασιστικές πρακτικές, φασιστερά κτλ. Όποιος ακούει το πρωί ραδιόφωνο Sky πηγαίνοντας στη δουλειά, και εγώ το κάνω. Είστε ακροατής. Καλώς ήρθατε. Πολλές φορές με φιλοξενεί κιόλας. Αλλά αξιοποιώ και το δικαίωμα που μου δίνει ένα αδειοδοτημένο δημοκρατικό κανάλι να λέω την αντίθετη άποψη. Λέω λοιπόν ότι τώρα στις 3 που αυτοί οι οποίοι κέρδισαν το διαγωνισμό πάνε να συναντηθούν με την κυβέρνηση, δεν συναντιούνται με φασίστες. Έτσι. Και προτείνω να πέσουν οι τόνοι. Διότι βλέπετε ότι και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες ανεβαίνει ο φασισμός, καταγράφει δεύτερη θέση σε εκλογές και είναι λάθος να εξοικειώνεται το ακροατήριο της ελληνικής κοινωνίας αποκαλώντας γενικούς γραμματείς και υπουργούς ως φασίστες και λέγοντας ότι ο διαγωνισμός, ο οποίος κατά τη Μοντ, κατά τη Λιμπερασιόν, κατά την Ουμανιτέ ήταν διαγωνισμός πρότυπο και έβαλε τους έχοντες να πληρώσουν, ότι ήταν μακρόνισος. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, αφού με ρωτήσατε κύριε Τζούνο, κύριε Κούτρα, ήταν μια δημοκρατική απρέπεια. Και θα πρέπει να πέσουν οι τόνοι σημαντικά. Από όλους. Από όλους. Να το πείτε και στα κυβερνητικά στελέχη. Από όλους. Και εγώ θα πάρω την πρωτοβουλία να ηρεμήσουν τα πάντα. Αλλά
αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν. Έχουν γραφτεί αρκετά δεν μπορούν να λένε αυτού οι οποίοι. Επειδή οι πολιτικοί του μπαμπάδε και οι πολιτικοί του παππούδε συγκρούονταν με το φασισμό, κυνήγαγαν το φασισμό, χτυπάγανε το φασισμό. Σήμερα στην Ευρώπη συγκρουόμαστε με το φασισμό, να του λένε φασίστε. Αυτό ήταν απρέπεια. Μεγάλη. Ένα πράγμα μόνο, ότι ο φασισμό έχει πολλέ εκφάνσει. Βεβαίω. Και από εδώ και από εκεί. Και μπορούμε όχι, να το συζητήσουμε. Και από εδώ και από εκεί δεν έχει. Και από εδώ δεν και κατάλαβα. Και δεν κατάλαβα. Το επαναφέρετε. Θα σας το εξηγήσω. Ακόμα να το καταλάβετε, κύριε Κούτρα. Ακόμα να το καταλάβετε. Οι φασίστες, οι Ναζί, είναι συγκεκριμένο ιδεολογικό ρεύμα στην Ευρώπη τον 20ο και τον 21ο αιώνα και κάνανε συγκεκριμένα πράγματα. Η αριστερά είναι άλλο πράγμα. Είναι δημοκρατία, ναι. Είναι δικαιώματα, ναι. Είναι προστασία, είναι ελευθερία, είναι διαδικασίες. Θα χαρώ μια μέρα να το η αριστερή. Θα χαρώ μια μέρα θέλετε, να συζητήσουμε, να κάνουμε μια ιδεολογική συζήτηση για πολλές πρακτικές. Από εδώ και από εκεί όμως, όταν έχουμε ένα ναζιστικό κύριε κόμμα Ζαχαριάδη, στη Βουλή να παίρνει 8%, ναι. Συγχωρέστε με, αλλά είναι μεγάλο τώρα, λάθος. Επειδή θέλω να δώσω μισό λεπτό, επειδή θέλω να δώσω τον λόγο στον κύριο Βαρβετσιώτη. Να το δώσετε. Γιατί το λέτε όμως το από εδώ και από εκεί. Γιατί το λέτε το από εδώ και από εκεί. Να μην σας θυμίζω. Δεν έχει καθόλου. Καλείτε φασίστες. Άρα γιατί το κάνετε. Αφήστε τα από εδώ και από εκεί. Ζιώτη. Τι να πω, καταρχάς εδώ είδα ότι παρακολουθούν η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ παρακολουθεί τι λέει ο κάθε δημοσιογράφος, τον καταγράφει, τον αξιολογεί, τον κρίνει και